προσπάθεια για να μπει ένα τέλος στις λίστες αναμονής. Ναι, ναι. Όχι προσπάθεια μόνο. Είναι ένα μεγάλο επίβολο έργο. Ακριβώς. Έστω και αν κακοσχολιάστηκε. Αυτό όμως δεν μας πτωεί εμάς ως Υπουργείο Υγείας, γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι μεγάλο επίβολο, αλλά στόχος είναι ο ασθενής. Να πούμε έτσι το πιο απλό. Ποιους τομείς αφορά αυτή η εξαγγελία? Ναι. Εγώ για να δέσουμε την κουβέντα μας και για να μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί σήμερα, γιατί η εκπομπή σας έχει και μεγάλη ακροαματικότητα. Το 2016 ήταν η πρώτη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαμε εξαγγείλει και βγήκανε προς τον ιδιωτικό τομέα 11.240 ασθενείς, οι οποίοι περιμένανε στις λίστες αναμονής. Ναι. Δηλαδή, από τις σκύλες, τις αμφωτερόπλευρες, τις μονόπλευρες, τους καταράχτες, τα MRI, τα MRI που τα βγάλαμε στην τιμή των 135 ευρώ, τους καταράχτες που δίναμε επιδότηση 700 ευρώ, βγάλαμε το πιο σημαντικό τεστ της γυναίκας, το τεστ του Παπανικολάου, μια πάρα πολύ σημαντική εξέταση για τις γυναίκες, βγάλαμε τις μελέτες ύπνου και βγάλαμε επίσης και τα ultrasound άνω κοιλίας, κάτω κοιλίας και θηριοειδή. Από αυτούς όλους τους οποίους βγάλαμε από τον ιδιωτικό τομέα, εσπάσανε οι λίστες αναμονής και η αρθροπλαστική γόνατος που περιμέναν ασθενείς για 2 χρόνια. Μάλιστα. 11.240 ασθενείς έβγανε προς τον ιδιωτικό τομέα και 275 έγιναν τον τελευταίο μήνα με υπεροριακή απασχόληση εντός το δημόσιο νοσηλευτηρίο μας, που εμπήκανε και οι γιατροί στο πρόγραμμα της υπεροριακής απασχόλησης. Με τη νέα αυτή εξαγγελία τώρα, με τη νέα γιατί αυτή εξαγγελία, θα ελπίζουμε. Να σας πω, η νέα αυτή εξαγγελία ήταν το Μάρτιο του 2017. Θα βγάζουμε τώρα 14.830 ασθενείς. Συνεχίζουμε πάλι τους καταράχτες, συνεχίζουμε τα γόνατα, συνεχίζουμε τα MRI, συνεχίζουμε τα ultrasound και επίσης μπαίνει μέσα και το κομμάτι το μεγάλο των γαστροσκοπήσεων και των κολονοσκοπήσεων και 7.000 που θα γίνουν μέσα στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ως τις 36 με τα στατιστικά τα οποία εμείς έχουμε Excel και μαζεύουμε τα στατιστικά, ως τις 36 πήγανε 6.500 και γινήκανε μέσα στα νοσηλευτήρια 1.780 ασθενείς. Στις 2 Αυγούστου, νέα απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, διότι τα MRI τα οποία ήταν 1.600 που θα βγάζαμε προς τον ιδιωτικό τομέα, ετέλειωσαν, αλλά είχαμε και νέα λίστα και η νέα απόφαση ήταν για 5.000 MRI προς τον ιδιωτικό τομέα με την τιμή των 135 ευρώ και αν χρειαζόταν και σκιαγραφικό πληρώναμε και τα 20 ευρώ ή αν χρειαζόταν με γενική αναισθησία συν τα 80 ευρώ και βγάλαμε 20.000 οφθαλμολογικές εξετάσεις. Εγώ είχα μια πολύ καλή συνεργασία με τον πρόεδρο της οφθαλμολογικής εταιρείας, ο οποίος είχε μια συνάντηση στο γραφείο μου και διαπραγματευτήκαμε αυτή την τιμή από τα 80 ευρώ που ήταν ο ιδιωτικός τομέας. Η διαπραγμάτευση που έκανα έπεσε στα 40 ευρώ. Αυτή όμως η εξέταση περιλαμβάνει την οφθαλμομέτρηση, περιλαμβάνει την πίεση των ματιών και τη βυθοσκόπηση με μυδρίαση. Πάρα πολύ σημαντικές εξετάσεις. Έχουμε 20.000 κόσμος που περίμενε για να πάει να κάνει αυτή την εξέταση. Εξεκίνησε. Σήμερα. Άρα, να επαναλάβουμε, τι ποσό θα πληρώσει κάποιος που ενδιαφέρεται για όλες αυτές τις εξετάσεις? 40 ευρώ και θα δικαιούνται οι ασθενείς οι οποίοι είναι γραμμένοι στη λίστα αναμονής ως τις 31 Αυγούστου του 2017. Ήδη. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Χρειάζεται κάποια ειδική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής? Θα σας εξηγήσω. Όλοι οι ασθενείς και εσείς και όλοι οι δικαιούχοι οι ασθενείς τους δίνουν ένα χαρτάκι το οποίο αναγράφεται πάνω η ημερομηνία του ραντεβού τους. Αυτοί θα πηγαίνουν τώρα στα 4. Στο νοσοκομείο Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, θα πηγαίνουν και Αμοχώστου, θα παρουσιάζουν αυτό το χαρτάκι, θα διαγράφονται από τη λίστα, υπάρχει έντυπο με οδηγίες, τι και είναι τόσο πολύ καθαρογραμμένο, για να μπορεί να το καταλαβαίνει και ο κόσμος που τέλειωσε το δημοτικό, όχι που έχει τελειώσει το γυμνάσιο, να είναι κατανοητά και έχουμε 55 οφθαλμίατρους.
παγκύπρια. Επομένως, μπορεί κάποιος να επιλέξει. Να επιλέξει. Όπου θέλει ο κάθε ασθενής μπορεί να πάει. Εγώ μπορεί να επιλέξω τον κύριο Μαρκαντώνη. Ο άλλος μπορεί να επιλέξει τον κύριο Τσρούλη. Όπου θέλει ο καθένας πάει. Από αυτούς όμως τους 55, γιατί αυτοί συμμετέχουν μαζί μου σε αυτό το πρόγραμμα και το οποίο εγώ τους ευχαριστώ, διότι εκείνοι εδέχτηκαν αυτή την τιμή των 40 ευρώ μαζί από το Υπουργείο και ο ασθενής θα πηγαίνει όπου εκείνος θέλει. Η τιμή επιδότησης ούτε θα πληρώνει ο ασθενής το copayment, δηλαδή αν πάει κάπου αλλού. Όλοι αυτοί οι 55 είναι η τιμή των 40 ευρώ. Ναι. Και έχουμε μία... Μήπως γνωρίζουμε περίπου πόσα θα ήταν η κανονική τιμή 80. Αν πήγαινε 80. 80. Το έχετε πει, μάλιστα. Το έχω πει. Γι' αυτό έγινε αυτή η διαπραγμάτευση. Θα παρουσιάζονται, δίνουν το χαρτάκι τους, σβήνεται το ραντεβού, οπότε οι επόμενοι που έρχονται, το ραντεβού τους θα είναι ακόμη πιο γλίγορα. Ήδη από τη Λευκωσία επήγανε τώρα στον ιδιωτικό τομέα 187 άτομα. Από τη Λεμεσό 72, από την Πάφο 3 και από την Λάρνακα ακόμη δεν έχει πάει ο κόσμος για να πάρει αυτή την καλή επιδότηση ή αυτό το χαρτί. Mm-hmm. Μέχρι αυτές τις μέρες, από την ώρα που ξεκίνησε το πρόγραμμα, ήδη έχουν πάει προς τον ιδιωτικό τομέα 262 άτομα. Για οφθαλμολογικές εξετάσεις. Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου του 2017, που θα δικαιούνται να παίρνουν αυτή την παραπομπή και να πηγαίνουν σε έναν από τους 55 οι οποίοι συμμετέχουν μαζί με το Υπουργείο Υγείας σε αυτό το μεγαλοεπίβολο έργο. Όσον αφορά τις μαγνητικές τομογραφίες, έχουμε κάποια στοιχεία. Ναι, σε αυτές έχουν βγει 5.000. Αυτές ξεκινήσαν, η απόφαση του Υπουργικού ήταν 2 Αυγούστου. Ξεκινήσαμε από τις 3. Είναι στην τιμή των 135 ευρώ. Μπορούν να πηγαίνουν όπου θέλουν, αυτή είναι η τιμή επιδότησης και αν χρειαστεί σκιαγραφικό 20 ευρώ και αν χρειαστεί γενική αναισθησία είναι σύν 80 ευρώ, πάλι η επιδότηση αυτή την πληρώνει το Υπουργείο Υγείας. Και σε αυτήν ως σήμερα, ως σήμερα περίπου έχουν πάει γύρω στους 800 ασθενείς, μεγάλος αριθμός, για MRI στον ιδιωτικό τομέα. Αυτός όμως ο στόχος, αυτό που έγινε κύριε Μαρκαντώνη μου, είναι ένα πρόημο του γεσί. Βοηθήσαμε τον κόσμο με λιγότερα λεφτά, περισσότερο κόσμο και δώσαμε μια μεγάλη ανάσα και σε αυτές τις λίστες αναμονής. Και οφείλω να ομολογήσω, οι λίστες αναμονής δεν είναι κάτι που συνέβη και φέτος και πέρσι. Αυτό ήταν πάντα ένα μακροχρόνιο πρόβλημα των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Και μην νομίζετε ότι στα νοσοκομεία της Ευρώπης πάλι δεν έχουν λίστες. Έχουν. Αλλά εκεί δεν ακούγονται. Εδώ είναι Κύπρος, ο κόσμος είναι λίγος και ακούγεται ότι πας ή δεν εξυπηρετείσαι ή παίρνεις το ραντεβού σου σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα παίρνουμε στην ουσία και μία πρώτη γεύση πώς θα είναι το γεσί στο μέλλον. Ναι, είναι ένα πρόημο του γεσί, ναι. Όπως γίνεται εμείς. Δηλαδή, εσείς θέλετε να πάτε. Εμείς έχουμε παραδείγματος χάρη τον καταράχτη. Η τιμή είναι 700 ευρώ. Εάν εσείς τώρα θέλετε να πάτε σε κάποιον άλλον, ο οποίος πάλι είναι εγγεγραμμένος κοντά μας και θέλει 1.500 ευρώ, τα 700 εμείς τα δίνουμε. Πληρώνετε εσείς τη διαφορά. Ή πάτε αυτούς που έχουν 700 ευρώ. Δηλαδή έχετε και αυτό την επιλογή που είναι σημαντική, είναι ο σεβασμός των ασθενή. Επομένως, είναι αν κάποιος γιατρός, ο οφθαλμίατρος δεν με τώρα, έχει μια φήμη ότι είναι ο καλύτερος της Κύπρου και χρεώνει περισσότερα. Θα πληρώσουμε τη διαφορά. Θα πληρώσετε τη διαφορά. Δηλαδή όμως τα 700 ευρώ τα παίρνετε, άρα και πληρώνετε μια μικρή διαφορά και πάτε όπου θέλετε. Και αυτό το οποίο έγινε, πάλι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να εσύ να έχεις την επιλογή σου, να πας όπου θέλεις, είναι πολύ σημαντικό, είναι μέσα στα δικαιώματα των ασθενών αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί εσύ να επιβάλλεις του ασθενή, ξέρεις εσύ θα πας στον κύριο Μαρκαντώνη. Όχι, ο ασθενής έχει αυτό το δικαίωμα να πάει όπου επιθυμεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που πήραν το κουπόνι των 700 ευρώ και πήγανε στη Λεμεσό για τον καταράχτη. Έτσι ήθελαν. Άρα έχουν αυτό το δικαίωμα να πάνε όπου εκείνοι επιθυμούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε κάτι άλλο που ρωτάνε αρκετοί τηλεθεατές, πέραν των όσων αναφέρατε για τους δικαιούχους, με το πώς είναι ήδη εγγεγραμμένοι μέχρι την τάδε ημερομηνία, υπάρχουν κάποια άλλα κριτήρια, ίσως μισθός, το αν κάποιος είναι άνεργος, αν μένει μόνος. Όχι, κοιτάξτε κάτι. Όλοι είναι οι δικαιούχοι που κρατούν την κάρτα νοσηλείας. Ναι.
είναι δικαιούχοι στα δημόσια νοσηλευτήρια. Δεν υπάρχουν έξτρα κριτήρια. Εμείς εβάλαμε μόνο για τα οφθαλμολογικά ότι θα είναι όλοι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι περίμεναν το τελευταίο τους ραντεβού, είναι 31 Αυγούστου του 2017. Δηλαδή δεν θα δικαιούται ο άλλος που έχει παρακάτω ραντεβού. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι περιμένουν. Οι οποίοι όλοι αυτοί που εμείς τώρα, εγώ έχω πει τώρα και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, παρόλο που είχαμε πει ότι εμείς δεν θα το ανακοινώσουμε, γι' αυτό βγήκαμε στα κανάλια να το πούμε, γιατί είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα. Πόσα τηλέφωνα να κάνουμε. Εμείς έχουμε 2 γραμματικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Τώρα εγώ τους είπα, ξεκινήστε και λίγα τηλέφωνα για να βοηθήσουμε τον κόσμο, διότι το έργο θα τελειώσει. Σε λίγους μήνες θα έρθει ο Δεκέμβριος. Άραγε πρέπει τώρα να εκμεταλλευτεί ο κόσμος αυτή τη σημαντική προσπάθεια και ευκαιρία που δίνει το Υπουργείο Υγείας. Και κοιτάξτε κάτι, κύριε Μαρκαντώνη μου, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Έχει κόπο. Σίγουρα. Έχει χρόνο. Αυτό είναι... Έχει εγώ θέλω να σας πω, είναι μια κατάθεση ψυχής. Εμείς είμαστε 3 που δουλεύουμε στο Υπουργείο για αυτό το θέμα. Και είναι μια κατάθεση ψυχής. Και είναι και μια αγάπη για τον συνάνθρωπο. Και υπομονή. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, πατάμε το κουμπί και γίνονται. Ευγάλαμε έντυπα, ευγάλαμε οδηγίες για τους ασθενείς. Τα τυπώσαμε, τα είπαμε, τα είδαμε, τα συζητήσαμε με την οφθαλμολογική εταιρεία. Δεν σήμερα αποφασίζουμε κάτι και το κάνουμε αύριο. Αλλά ο Υπουργός Υγείας επήρε αυτή την πρόταση, εστήριξε αυτήν όλη την προσπάθεια και αυτή την ιδέα και στο τέλος τι είναι. Είναι ο ασθενής. Ναι. Είναι το τέλος του τούνελ είναι ο ασθενής. Πρέπει να εξυπηρετούμε τον κόσμο, γιατί και ο κόσμος περνάει δύσκολα και πρέπει να εξυπηρετηθεί. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν στα Σκαριά και άλλα σχέδια για παραπομπές και άλλων ασθενών σε άλλους τομείς? Τώρα προς το παρόν κάναμε όλα αυτά, γιατί βγαίνουν τώρα, εκτός από τα οφθαλμολογικά, εκτός από τα MRI, βγαίνουν γαστροσκοπήσεις, βγαίνουν κολονοσκοπήσεις, βγαίνουν καταράχτες, βγαίνουν γόνατα, βγαίνουν ultrasound, άνω κοιλίας, κάτω κοιλίας. Όλα αυτά βγαίνουν προς τον ιδιωτικό. Υπάρχουν άλλοι τομείς που υπάρχει τέτοιο συνοστισμός? Κάτι θα μαζέψουμε και κάτι θα δούμε και αυτό πια με τη νέα τη χρονιά. Τώρα να τελειώσουμε όλο αυτό το έργο το οποίο έχουμε αναλάβει και είναι δύσκολο, μεγαλοεπίβολο έργο, διότι χτυπάει ο κόσμος στα τηλέφωνα αυτά. Πρέπει να ανταποκριθούμε, πρέπει να ρωτήσουμε τον έναν τον άλλο πώς θα γίνονται όλα αυτά. Και είναι προσπάθεια. Ναι. Είναι προσπάθεια, αλλά αυτή η προσπάθεια έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Και ήταν κάτι πάρα πολύ καλό. Εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ευρώπη έδωσε συγχαρητήρια για αυτήν την προσπάθεια. Κάτι το οποίο είπανε ήταν και μεγάλο επίβολο αλλά και σημαντικό, διότι κάναμε κάτι πρωτοποριακό στο να βοηθήσουμε τον κόσμο να εξυπηρετηθεί. Μάλιστα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, ήταν απόλυτα κατανοητά. Μας βοηθήσατε να αντιληφθούμε πάρα πολλά. Υπάρχει μια ερώτηση από τηλεθεατές. Ναι. Δεν είναι το αντικείμενο αυτό που συζητάμε. Ναι. Ρωτάνε για την ασφάλεια των νοσοκομείων το βράδυ, αν θα υπάρχει ιδιωτική αστυνομία ή αν θα υπάρξουν κάποια μέτρα. Είναι μια ερώτηση που ζητούν απάντηση. Δεν ξέρω αν είστε και αρμόδια να μας απαντήσετε. Ναι, να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση για να έχουμε μια ασφάλεια. Και αυτό είμαστε σε μία μελέτη για τούτο το θέμα και μόλις την ολοκληρώσουμε θα την ανακοινώσουμε. Φαντάζομαι θα είναι αγορά. Θα είναι αγορά υπηρεσιών. Ναι, αγορά υπηρεσιών από ιδιωτικούς detective για να μπορούν να έχουμε ασφάλεια τη νύχτα στα νοσοκομεία μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας διαφωτίσατε πάρα πολύ.